πολύ. Γεια σου, Κάτια. Γεια σου, φοβερέ μπαμπά. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Πάτα κομψή. Εδώ κάθομαι, στα δύο γαράκια από εκεί. Τι γίνεται? Μια χαρά γίνεται. Τι κάνεις? Πάντα κομψή, καλοντημένη. Στην τρίχα πάντα. Όμορφη. Εντάξει, εντάξει, είμαι καλά. Είμαι αισιόδοξη, όσο και να σας φανεί περίεργο. Γιατί νομίζω ότι αλίμονό μας αν δεν είμαστε. Ναι. Λοιπόν, επιλέγουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Το άλλο το ξεχνάμε. Οπότε πάω και περιοδεία τώρα, ξεκινάω την εβδομάδα. Μια χαρά. Θα μας τα πεις για την περιοδεία. Αισιόδοξη από τα πολιτικά, εντάξει, ικανοποιημένη από τα. Είδατε κάτι. Νέα δεδομένα. Να σας πω ότι είναι ευχαριστημένη. Έχετε δει άνθρωπο ευχαριστημένο? Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δημιουργήθηκε κάποια νέα δεδομένα. Έχουμε περισσότερο ίσως από κάποιους φόβους που είχαμε και κάποιες ανασφάλειες πολύ μεγαλύτερες. Από εκεί και πέρα θα ξέρουμε ότι έχουν να περάσουν πολύ δύσκολα χρόνια. Αλλά εντάξει, έχει πάρει μια σχετική μορφή η κατάσταση. Ναι. Πιστεύεις ότι η νέα κυβέρνηση που το βιώνουμε και για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας τριών κομμάτων. Είπες τη λέξη που με ανησυχεί. Τι? Συνεργασία. Συνεργασία, ναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι είμαστε μια φυλή που δεν έχει μάθει, δεν ξέρει, δεν είναι στο λεξιλόγιό της αυτή η λέξη. Και αυτή είναι η λέξη που μας έχει απαγορέψει να είμαστε πρώτοι σε όλο τον κόσμο. Ναι. Θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι σε όλο τον κόσμο. Όπως η χώρα μας, η ευλογημένη, έχει την πρώτη θέση στον κόσμο, όπως ο πολιτισμός μας θα μπορούσε να έχει την πρώτη θέση στον κόσμο. Mm-hmm. Και επειδή δεν ξέρουμε το νόημα αυτής της λέξης. Γιατί πιστεύεις ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε εμείς οι Έλληνες? Δεν μπορούμε. Γιατί? Είναι αποδεδειγμένο ανά τους αιώνες. Ποτέ ο Έλληνας συνεργάστηκε. Είμαστε 10 Έλληνες και έχουμε 15 διαφορετικές γνώμες. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Δηλαδή, δεν σέβεται ο Έλληνας τους κανόνες. Δεν σέβεται τους κανόνες. Όχι. Πρέπει να πάει σε μια χώρα, στο εξωτερικό, οποιαδήποτε, για να μπει στον κορσέ της χώρας συγκεκριμένης και να διαπρέψει και να γίνει ο καλύτερος του κόσμου. Ναι, γι' αυτό διαπρέπουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, φυσικά, δηλαδή. Φυσικά, γιατί έχουμε δυναμικό φοβερό. Mm-hmm. Έχουμε μια ευλογημένη χώρα, έχουμε ευλογίες σαν φιλή, σαν δυναμικό φιλής τεράστιες και δεν ξέρουμε τι σημαίνει συνεργάζομαι, απλά πράγματα. Ούτε στην τέχνη μας που κάνουμε, ξέρουμε ότι σημαίνει βούρδουλας. Ναι. Βούρδουλας είμαστε όρθιοι, στον απόδι. Μετά. Στο θέμα έχεις τη γνώμη σου και έχω τη δική μου, δεν υπάρχει αυτό, πρέπει κάποιος να έχει μια γνώμη. Η εποχή μας λοιπόν στερείται από κάποιους που ηγούνται και mm-hmm. μπορούν να παρασύρουν, να είναι ηγέτες με ένα μέγεθος που θα μπορούσαν ίσως να αποσπάσουν την εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Άρα τι γίνεται, ο καθένας λέει τη δική του γνώμη, δημιουργούνται οι πολυφωνίες. Οι πολυφωνίες δημιουργούν μια ψηλό αναρχία. Mm-hmm. Και να το αποτέλεσμα. Άρα πιστεύεις ότι δεν θα πάει καλά? Όχι, και δεν είμαι απεσιόδοξη. Πίστεψέ με. Εύχομαι και θέλω να σκέφτομαι ότι θα πάει καλά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει πραγματικά να δουλέψουμε σαν φιλή είναι η έννοια της συνεργασίας, η έννοια της αλληλεγγύης και των συμμετοχικών δουλειών. Πάντως, να σου πω κάτι. Αυτή η κυβέρνηση, τώρα, μια και πιάσαμε τα πολιτικά, καταρχήν είπες τώρα, σήμερα αποχώρησε Διαμαντοπούλου από το Πασό και διαφώνησε με τις επιλογές του Βενιζέλου. Ένα θέμα. Πάμε. Αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει κάποια νέα πρόσωπα μέσα. Δηλαδή, είναι ο Κεδίκογλου που είναι εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος είναι ένας νέος πολιτικός. Είναι ο Βεντούρης που είναι ένας άνθρωπος. Ο Βερνίκος, που προέρχεται από το εφοπλιστικό κομμάτι και πήγε υφυπουργός ναυτιλίας. Δηλαδή, σχετικός. Μπαίνουν κάποια καινούργια πρόσωπα, με τα οποία. Μου, δεν το συζητώ, γι' αυτό και σου είπα ότι. Μου απαγορεύεται να είμαι. Είμαι απεσιόδοξη με τους νέους ανθρώπους. Αλίμονο. Απλώς, εάν κάτσουμε και σκεφτούμε για ποιο λόγο αυτή η φυλή, η δικιά μας, δεν κατέκτησε τον κόσμο, νομίζω ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι αυτό. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς. Γινόμαστε ο ένας αφέντης του εαυτού του. Αυτό σημαίνει ότι ούτως ή αλλιώς είμαστε πιο ταλαντούχοι σαν λαός από άλλους. Είμαστε ναι, πιο έξυπνοι, πιο ικανοί, πιο καπάτσι. Οι ικανότητες μας είναι πολύ μεγαλύτερες. Απλώς δεν μπορούν να φέρουν καρπούς, γιατί ο χαρακτήρας μας, mm-hmm. που δεν είναι καθόλου καλός χαρακτήρας, δεν είναι καλός χαρακτήρας, πιστεύεις, ο Έλληνας. Δεν είναι χαρακτήρας που έχει μάθει να σέβεται και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα. Ξέρουμε τα δικαιώματά μας. Ξέρουμε το ότι. Τι μου λες τώρα, εγώ θα κάνω, απαγορεύεται το κάπνισμα. Σιγά και άλλο. Σιγά που απαγορεύεται. Εγώ θα καπνίσω. Σε καμιά χώρα του κόσμου να έχει συμβεί αυτό. Άρα λοιπόν, στο κομμάτι της τέχνης, του θεάτρου, που εκεί δικαιολογείται και ένα κομμάτι αμετροέπειας, τρέλας, αναρχίας και υπερεγώ. Παραπάνω σε σχέση με τα υπόλοιπα κομμάτια, γιατί υπάρχει προβολή, η αποδοχή του κόσμου κτλ.
πώς καταφέρνετε εσείς και κάνετε θειάσους και εσύ που είσαι και θειασάρχης τόσα χρόνια και συνεργάζεσαι με ανθρώπους που πρέπει εκτός από να συνεργαστείς μαζί τους να τους κουλαντρήσεις κιόλας. Μασώντας τον κροκόδιλο πολύ πολύ σιγά. Ωραίο. Ο Μπέζος που ήταν στην πριν λίγες μέρες μαζί μας, ναι, ναι, είχε πει ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Εσύ πώς το είδες όλο αυτό και με το περιστατικό που έγινε με τον Παπαδάκη? Αυτό ήταν το πιο ανάτριχο πράγμα που αισθάνθηκα, ότι δεν είναι πια μονάχα η οργή, είναι και το ότι έχουμε αφήσει πολύ πίσω την παιδεία μας, έχουμε αφήσει πολύ πίσω την... Από την παιδεία ξεκινάνε πάρα πολλά. Οπότε αυτά τα παιδιά που βγαίνουν εκείνη αυτή τη στιγμή μεταξύ 25 και πόσο, θα γυρίσουμε πίσω λοιπόν, είναι η γενιά η δικιά μου δυστυχώς, που ήταν μια ευλογημένη γενιά και έκανε τόσο ωραία πράγματα που συγχρόνως έχισε και την καρδάρα με το γάλα, έδωσε την κλωτσιά και τα έκανε όλα λίμπα και κατέστρεψε τον τόπο. Αυτό είναι φαινόμενο, νομίζω, έλλειψης παιδείας και που τα λέει όλα. Από την παιδεία ξεκινάμε πάρα πολλά, οικογένεια και παιδεία. Και επειδή τον πολιτισμό μας τον έχουμε κάπου, τα δύο σημεία που θα μπορούσαμε να είμαστε περήφανοι και να έχουμε πρωτιές στον κόσμο, οι δύο τομείς είναι ο πολιτισμός μας και ο τουρισμός μας. Και τα κάναμε αυτά που τα κάναμε. Μάλιστα. Θέλω να πω λίγο στον κροκόδιλο, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα απολύτως. Τι εννοείς ότι μασούσες τον κροκόδιλο τόσα χρόνια? Νομίζω ότι όποιος προσπαθεί να ηγηθεί μιας ομάδας, ναι, καταλαβαίνει, ναι, ότι έχεις δύο τρόπους να το κάνεις αυτό. Ή πατώντας και καταστρέφοντας και, πώς να σου πω, τσαλαπατώντας τους άλλους με έναν αυταρχισμό, αν σου πάει ο χαρακτήρας και κάνεις τον δικτάτορα θέμα δικό σου, ή προσπαθώντας καθημερινά να κάνεις το αυτονόητο κατανοητό. Είναι δύσκολα πλάσματα ηθοποιοί, κάτι. Όσο είναι ο κάθε άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, απλώς το θέατρο, επειδή είναι συμπεπυκνωμένα αυτά που ζούμε, ναι, σε μια μικρή κοινωνία, είναι σαν να λέμε ότι όπως οι ακροβάτες του τσίρκου, είναι μια οικογένεια που πάει παντού. Αυτή η οικογένεια λοιπόν είναι σαν να έχει κάνει ακτινογραφία μιας μικρής κοινωνίας. Mm-hmm. Έτσι είναι και η ζωή στο θέατρο. Έτσι είναι και η ζωή, όπως εσείς εδώ πέρα είσαστε 50-70 άνθρωποι που βλέπεστε κάθε μέρα. Οικογένεια. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο ένας τον άλλον πια. Άρα τα χαρακτηριστικά, τα καλά και τα κακά, στις καλές και στις κακές στιγμές, τα βλέπεις αμέσως και πολύ πιο γρήγορα από ότι τα αντιλαμβάνεις μέσα σε μια μεγαλύτερη κοινωνία. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η κοινωνία στο θέατρο είναι δείγμα, ένα μικρό δείγμα της μεγαλύτερης κοινωνίας. Ξέρεις τι διαφέρει, και λέω καμιά φορά, εμείς έχουμε κάτι το οποίο μας χαρίζεται ο κόσμος. Δεν μπορούμε να βλάψουμε κάποιον. Mm-hmm. Οι κακίες, το κουτσομπολιό. Είναι εσωτερικές. Ναι, τι θα κάνει. Ενώ στην πολιτική, στη θρησκεία, μπορεί να κάνει κακό. Και οι ηθοποιοί που ασχολούνται με την πολιτική? Υπάρχουν ηθοποιοί, ας πούμε, σου λέω την περίπτωση του Γιάννη του Βούρου, τον είχα ζήσει πέρσι. Σωστό. Που ήταν πάθος το αυτό από μικρός. Να ασχοληθεί με την πολιτική. Ναι, 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 ήταν και μαθητής του Μάριου, μάλιστα. Mm-hmm. Ο τελευταίος μαθητής που βγήκε ήταν, μου λέει, έπρεπε να δώσει οι εξετάσεις και ο Γιάννης. Το κυνηγούσε, είχε κάνει τις τεράστιες προσπάθειες ο Γιάννης για να μπει στο χώρο σωστά και ουσιαστικά. Λοιπόν, και υπάρχουν και ηθοποιοί που νομίζουν ότι μπορούν να προσφέρουν και το δοκιμάζουν. Και απογοητεύονται μετά. Άλλοι απογοητεύονται, άλλοι μένουν. Δεν θεωρώ κακό. Ποιος έχει μείνει, βρε, κάτι, εκτός από τη Μελίνα, η οποία έχει προσφέρει και πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι του πολιτισμού. Ποιος άλλος, δηλαδή, σου έρχεται κάποιος στο μυαλό, ας πούμε, από το χώρο του, που να έχει προσφέρει τις τέχνες? Ναι. Να σου πω κάτι. Τις τέχνες γενικά, δηλαδή, και ο μικρός που έχει γίνει υπουργός πολιτισμού, ας πούμε. Δικαίοι. Δεν θα είμαστε δίκαιοι. Γιατί η εποχή της Μελίνας ήταν ακόμα η εποχή που βγαίναν τα μεγάλα μεγέθη. Ναι. Τώρα δεν έχουμε τέτοια μεγέθη. Οπότε, γιατί η ζωή μας δεν έχει τέτοια μεγέθη. Γιατί όλα τελειώνουν σήμερα. Δηλαδή, σε δύο μέρες λύγει το γάλα που πήρες, το γιαούρτι, τα καλσόν. Δεν υπάρχουν οι καλσούδες που ράβανε τους πόντους. Υπάρχει πέρα το καλσόν, βγήκε ο πόντος, το πέταξα. Έτσι είναι λοιπόν και τα μεγέθη που βγαίνουν. Εγώ ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι και στο λέω ευθέως, γιατί την έχω κάνει τη συζήτηση αυτή με πολλούς έτσι καλεσμένους. Αλλά θα το πω και για πρώτη φορά ευθέως. Ότι όλοι έχουν δικαίωμα
να πιστεύουν και αλίμονα μια κοινωνία και ατομικά ο κάθε άνθρωπος δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Φυσικά. Δηλαδή, μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Φυσικά. Αν όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι βάζοντας το δικό μας μικρό πετραδάκι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Όπως το λέω. Ένας ηθοποιός έχει τη δυνατότητα, υποδίοντας κάποιους ρόλους, βγαίνοντας, αποκτώντας δημόσιο λόγο και οντότητα και λέγοντας κάποια πράγματα, να αλλάξει από τη δικιά του μεριά τον κόσμο. Πώς πιστεύει ένας ηθοποιός ότι ασχολούμενος με την πολιτική. Και αν γίνει ένας απλός βουλευτής, που ξέρουμε ότι ένας απλός βουλευτής τίποτα δεν μπορεί να κάνει επί της ουσίας, ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μέσω της Βουλής. Δεν ξέρω, είναι μια ίσως ανάγκη ένας ότι γιατρός, γιατί να δουλεύω για την πατρίδα, και όχι ένας δουλεύω για την πατρίδα με πιο άμεσο τρόπο. Επειδή εγώ είμαι φανατική της τέχνης και του πολιτισμού, δεν μου περνούσε το μυαλό. Γιατί δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Εσύ θα το έκανες δηλαδή αυτό. Αυτό σου λέω, δεν ξέρω να το κάνω. Ξέρω, δηλαδή, γιατί όσοι είναι στην πολιτική έχουν σπουδάσει μόνο πολιτικά. Όχι, άλλο θέλω να σου πω ότι ο ηθοποιός έχει δημόσιο λόγο. Ο γιατρός ή ο μηχανικός δεν έχει δημόσιο λόγο. Και οι δημοσιογράφοι έχουν δημόσιο λόγο, όμως πηγαίνουν στην πολιτική. Είναι άλλο πράγμα. Ο δημοσιογράφος είναι πολύ πιο κοντά στην πολιτική. Ειδικά αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική δημοσιογραφία. Είναι πιο κοντά. Αλλά μην ξεχνάς ότι το ένα είναι πιο άμεσο. Αισθάνεσαι ότι μπορείς να ψηφίζεις, αισθάνεσαι ότι μπορείς να κάνεις εισηγήσεις, αισθάνεσαι ότι. Ενώ είναι πιο έμεσος ο τρόπος της τέχνης και για μένα είναι πιο δυσδυτικός. Είναι οι άνθρωποι που προχωράνε τον κόσμο πιο σωστά. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και ειλικρινά, για μένα η πολιτική που είναι ιερό θέμα, θα άξιζε τον κόπο να κάνει κανείς, δηλαδή αν αισθανόμουν ότι μου προτείνα να κάνω κάτι που στον τομέα μου το ξέρω πολύ καλά, τρέχοντας θα το έκανα, αλλά δεν θα άφηνα ποτέ τη δουλειά. Ο Παύλος, ο οποίος ασχολήθηκε και παίζεται μαζί όλο το χειμώνα με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο, το είχε συζητήσει, ας πούμε, το είχε πει ότι ξέρεις, σκέφτομαι το καλοκαίρι να κατέβω στις εκλογές, ας πούμε. Όχι, δεν το είχε συζητήσει. Ήταν ξαφνική η απόφαση του Παύλου. Σε εξάφνιασε εσένα. Πάρα πολύ. Σε εξάφνιασε. Μας εξάφνιασε γιατί ήμασταν οργανωμένοι για να κάνουμε δουλειά μαζί. Αλλά ξέρεις κάτι, η ζωή έχει αυτά τα πρόβλεπτα. Και επειδή οι ανατροπές στη ζωή μας είναι πια μια καθημερινότητα πάρα πολύ σκληρή. Και από την άλλη μεριά έχει και τη γοητεία της. Μπορεί να είναι πολύ γοητευτικό για τον Παύλο να μπει σε μια καινούργια, σε μια καινούργια διαδικασία και ίσως να ήταν καλό για όλους μας αυτό. Πιστεύω πάντα ότι κάτι γίνεται για κάποιους λόγους καλούς. Ναι. Πάρ' το έτσι. Για μένα δεν είναι ότι αυτό το κάνω για να εφησυχάσω τον εαυτό μου και να του πω ότι εντάξει, κομπρέσα τώρα, μην νομίζω ότι. Όχι. Παρά είναι μεγάλο το σημάδι για να μην είναι για καλό μου. Ωστόσο. Για καλό μου, ξέρεις τι εννοώ. Για καλό μου, για καλό του. Ωστόσο, για καλό του. Εξακολουθεί να ασχολείται με το θέατρο. Δηλαδή θα κάνει θέατρο πάλι το καλοκαίρι, έχω μάθει. Ναι. Δεν το εγκατέλειψε για να. Τι πράγμα. Δεν εγκατέλειψε το θέατρο για να πάει στην πολιτική. Θα κάνει και όχι, τα δύο. Θα κάνει μια άλλη δουλειά και μάλιστα θα. Αρχίζουμε σχεδόν συγχρόνω. Πώς και δεν. Πάλι συνεργαστήκατε για το καλοκαίρι, ναι. Δεν ξέρω πώς το είδε έτσι ο Παύλος. Ήταν μια επιλογή του Παύλου να μην είστε μαζί το καλοκαίρι. Απόλυτα. Γιατί? Δεν ξέρω, εμένα ρωτάς. Θα πρέπει να ρωτήσεις κάποια στιγμή τον Παύλο, τον ίδιο. Εγώ τον ρώτησα, μου είπε ότι είναι μια προσωπική του διάθεση να μην συνεχίσει σε αυτή τη δουλειά, να επιλέξει την πολιτική και να κάνει κάποια στιγμή κάτι άλλο. Και έκανε άμεσα κάτι άλλο. Ναι, όταν εμείς ήμασταν πια ήδη προχωρημένοι σε απόφαση, δεν θα ήθελα αυτό να δημιουργήσει μια κακή αίσθηση. Να σου πω για ποιο λόγο. Πιστεύω ότι κανέναν δεν μπορεί να κρατήσει με το ζόρι. Πέρασαμε έναν ευτυχισμένο χειμώνα, ήταν εξαιρετικά. Και μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ και έσκησε κιόλας. Εξαιρετικός ήταν, ήταν χαρά Θεού να τον βλέπεις. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα όταν πήρε την απόφαση ο Παύλος να μας αφήσει, γιατί κινδυνέψαμε να μην πάμε πουθενά. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που ένας επίσης εξαιρετικός ηθοποιός. Ο Χρήστος, ο Χατζηπαναγιώτης, έκανε με λαχτάρα, δέχτηκε με λαχτάρα το ρόλο. Γιατί κινδυνέψαμε κάποια στιγμή να μην πάει το έργο καθόλου το καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς δεν θα πάει δεύτερη χρονιά, γιατί κανείς δεν μπορεί. Ενώ με τον Παύλο είχαμε κλείσει χειμώνα καλοκαίρι. Τώρα θα πάει μόνο το καλοκαίρι με τον Χρήστο και θα σταματήσουμε. Κρίμα όμως. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει δεύτερη χρονιά η παράσταση. Αυτή είναι από τις παραστάσεις που έχει τη δυναμική να πάει δεύτερη χρονιά. Πίστεψέ με. Ίσως είναι και για καλύτερο όλων μας. Για το καλό όλων μας. Θα πρέπει να ψαχτείς να κάνεις κάτι άλλο το χειμώνα μετά. Ναι, αυτό κάνω. Ψάχνω. Ναι. Ωραία. Οπότε τώρα για να το κλείσουμε.